από αυτό που κάναμε σήμερα και το κάνουμε όχι γρήγορα, απλά ίσως έπρεπε να του δώσουν μια άλλη διάσταση. Βεβαίως θα καταλάβετε με τα λεγόμενά μου ποια διάσταση πρέπει να πάρει το θέμα. Τουλάχιστον για τα ελληνικά σημερινά δεδομένα είναι κάτι το οποίο εσείς θα το εκτιμήσετε, αφού σας πω τι περιέχει αυτή η συμφωνία, γιατί περί συμφωνίας δεδομένης πρόκειται, με την κινέζικη αγορά και ειδικά στο κρασί. Η κυρία Τζούλι Γιάνγκ είναι εκπρόσωπος, όπως σας είπα, μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ενεργοποιείται και θα ενεργοποιηθεί με τα ελληνικά κρασιά, με τα Greek Quality Wines όπως έχουμε τυπώσει στο καψίλιό μας. Αυτό το έχουμε γιατί δεν ξέρουμε πόσο μεγάλες διαστάσεις θα πάρει η ήδη υπογραφή σας συμφωνία από την πλευρά των Κινέζων. Τι προβλέπετε λοιπόν σε αυτήν την συμφωνία? Πριν αναφερθώ σε αυτό, θα πω ότι αύριο το πρωί πετάμε για την Κίνα, όπου στη Σενγκιάνγκ στις 10 του μηνός θα δοθεί τόσο μεγάλη διάσταση στο θέμα και από την πλευρά των Κινέζων, με πολλούς επίσημους, τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο της Σενγκιάνγκ, τον Γενικό Γραμματέα, τον εμπορικό μας ακόλουθο στην Κίνα, τον κύριο Δημήτρη Θωμόπουλο, και βεβαίως κάποιες εκπλήξεις κάποιων επισήμων, όπως μας είπε ο συνεργάτης μας πλέον, ο εισαγωγέας στην Κίνα, τις οποίες θα τις δούμε προφανώς στην αίθουσα που θα υπογραφεί πλέον επίσημα από την πλευρά μας αυτή η συμφωνία. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας, και γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ, την υπογραφή πλέον της εταιρείας με την οποία θα συνεργαστούμε στην Κίνα επίσημα, αφού τα δύο νομικά τμήματα, τόσο του ΒΑΕΝΗ όσο και της συγκεκριμένης εταιρείας, το επεξεργάστηκαν και συμφωνήθηκαν τα πάντα. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία? Και πριν να φτάσουμε εδώ, θα σας κουράζω λίγο, αλλά δεν πειράζει, εσείς κρατάτε αυτά που θέλετε, να σας πω ότι για να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, ήδη εξήχθησαν 20 κοντέινερ κρασιά μόνο στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί έχουμε έναν ακόμη αντιπρόσωπο μικρότερου βεληνικούς στην Κίνα. 20 κοντέινερ λοιπόν κρασιά εξήχθησαν στη συγκεκριμένη κατεύθυνση με τον συγκεκριμένο που τώρα επεκτείνουμε. Δεν είχαμε υπογράψει συμφωνία, απλά η πρώτη του παραγγελία ήταν 20 κοντέινερ κρασιά. Αφού χτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης και χρειάστηκε να πάω στην Κίνα μαζί με τον Αντιπρόεδρο τον Μάιο, όπου εκεί με τον συνεργάτη μας, με τον κύριο Κάπρο, ήρθαμε σε επαφή τόσο με την κυρία Τζούλι Γιάνγκ, αλλά όσο και με τον, με το αφεντικό, θα πω εγώ, έτσι. Φτάσαμε σήμερα, αφού έχει στείλει βεβαίως τον προηγούμενο μήνα εινολόγο από τον Πορτό, μας επισκέφθηκε περίπου για μια εβδομάδα και γυρίσαμε τους αμπελώνες, είδε τη δυναμική, τις δυνατότητες του ΒΑΕΝΗ, γιατί έπρεπε να χτίσουμε, όπως είπα πριν, μια σχέση εμπιστοσύνης. Και χτίσαμε μέσω όλων αυτών των επισκέψεων εκατέρωθεν. Τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο δηλαδή, ετοιμάζεται και κάθοδος του πελάτη μας, του εισαγωγέα μας στην Κίνα, και πιθανόν να ξαναβερθούμε, δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία, αλλά μέσα στον Νοέμβριο και πάλι, για να σας μιλήσει ο ίδιος αυτό προσώπου. Η μετάβασή μας στην Σενγκιάνγκ έχει να κάνει και με μία έκθεση η οποία διοργανώνεται εκεί, στο οποίο θα βρίσκεται το ΒΑΕΝΗ, με ένα αρκετά μεγάλο περίπτερο, και επί τη ευκαιρία θα διοργανωθεί εκεί ένα γκαλά ανάμεσα στη συγκεκριμένη εταιρεία και σε εμάς, στο οποίο θα παρευρίσκονται και όλοι οι αγοραστές του εισαγωγέα μας εκεί. Τι προβλέπει λοιπόν το συγκεκριμένο συμβόλαιο, το οποίο
Περιττό να σας πω ότι αποτελεί μια προσωπική επιτυχία της διοίκησης αλλά και του Προέδρου και βεβαίως μέσα από μια προσωπική σχέση που υπάρχει εδώ και χρόνια δική μου με τον κύριο Κάπρο. Δεν μας βοήθησε ποτέ και κανείς. Την εξωστρέφεια εμείς την κάνουμε πράξη. Δεν την αφήσαμε στα λόγια. Και είναι γεγονός ότι η προσπάθειά μας σε μεγάλες αγορές κρατάει από το 2004 που στοχοποιήσαμε τη ρωσική αγορά, την αμερικανική αγορά, με τις οποίες ήδη συνεργαζόμαστε αλλά σε μικρότερους όγκους. Ήδη ανοίξαμε αγορές και εκεί. 27 οι χώρες σήμερα που συνεργάζονται μαζί μας τα κρασιά και βεβαίως να σας αναφέρω ένα νέο ότι το φετινό ισοζύγιο του ΒΑΕΝΕ όσον αφορά τις εξαγωγές υπερβαίνει το 104% μέχρι στιγμής. Είναι πραγματικά νούμερα και σας τα παραθέτω επειδή μας κάνατε την τιμή να βρίσκεστε εδώ. Μέχρι στιγμής είπα γιατί με την επίσκεψή μας εκεί θα πάρουμε και νέα παραγγελία για την αγορά της Κίνας. Η υπογεγραμμένη ήδη συμφωνία, συμβόλαιο, σύμβαση θα μας την παρουσιάσει και η κυρία Τζούλι Γιάνγκ από την κινέζικη πλευρά. Είναι στα χέρια μας και προβλέπει 100 μίνιμουμ έως 300 κοντέινερ ετησίως. Πόσες τόνοι είναι, κιλά κρασί να μας πείτε, Πρόεδρε? Θα υπολογίσουμε περίπου με 15.000 φιάλες ανά κοντέινερ. Κάντε εσείς την αναγωγή. Το 100 μίνιμουμ έως 300 maximum container σημαίνει μια τεράστια συμφωνία με μια διάσταση οικονομική η οποία πιστεύω όχι μόνο το ΒΑΕΝΕ αλλά και όλη τη ζώνη θα την ανεβάσει ή θα την διασφαλίσει στο να έχουν εισόδημα όλη η παραγωγή μας αυτό που προσδοκούν ή στο timing και στο χρόνο που πρέπει ο κάθε μελουργός να παίρνει τα χρήματά του.